Να ευχηθώ καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλους και όλες, με υγεία, με αισιοδοξία, με δύναμη και ελπίδα. Εμείς από την πλευρά τη δική μας είχαμε σήμερα μια συνεργασία με την Αντιπεριφερειάρχη, τους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου για τα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και την προετοιμασία των νέων έργων εν ώψη του νέου ΕΣΠΑ, που θέλουμε να είμαστε πανέτοιμοι από πλευράς της προετοιμασίας για να μπορούμε να διεκδικήσουμε πόρους. Βρίσκονται σε εξέλιξη μια σειρά έργων σημαντικών, όπως επίσης και σύντομα δημοπρατούνται δύο πολύ σημαντικά έργα για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Το ένα είναι ο δρόμος, η βελτίωση του δρόμου από Παχιάμο προς Ιτία και το άλλο είναι τα προστατευτικά στη θέα ασφαλείας με προϋπολογισμό κοντά στα 3 εκατομμύρια για τα δύο. Και παράλληλα έχουμε μια προετοιμασία για το επαρχιακό δίκτυο που θα δημοπρατήσουμε το έργο αυτό που είναι προϋπολογισμού κοντά στα 2 εκατομμύρια μέσα στο επόμενο δίμηνο. Παράλληλα, η όλη προετοιμασία η οποία γίνεται από πλευράς μελετών που πρέπει να προχειρηχτούν, αποπληρώνουμε όλες τις οφειλές οι οποίες υπάρχουν και στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου αλλά και σε όλη την Κρήτη και είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι μέσα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία η Περιφέρεια Κρήτης έχει πιάσει ένα σημαντικό στόχο του ΕΣΠΑ με 102,5 εκατομμύρια που έχουμε απορροφήσει, όπως επίσης και κοντά στα 70 εκατομμύρια από εθνικούς πόρους που αποπληρώνουμε εργολαβίες και αναπτυξιακό νόμο. Η νέα χρονιά μπαίνει με αισιοδοξία. Είμαστε σίγουροι και βέβαιοι ότι μέσα από την σοβαρότητα, την υπευθυνότητα που όλοι μας δείχνουμε σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις τις οικονομικές, η Περιφέρεια Κρήτης μπορεί να βγει πρώτη από την κρίση, δημιουργώντας και ανάπτυξη και απασχόληση με τα νέα προγράμματα τα οποία είναι σε εξέλιξη και στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται. Υπάρχουν κάποια έργα στον νομό, τα ξέρετε, που έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ για διάφορους λόγους. Βλέπω παράκανους σελούντες, παράκανους του Κουτσουρά, κάποια τέτοια έργα. Τι θα γίνει με αυτά, γιατί λέμε για το νέο πλαίσιο. Ακριβώς. Έχετε δίκιο. Δύο σημαντικά έργα. Δεν γίνεται η παράκαμψη της σελούντα για τόσο χρονικό διάστημα να μην έχει γίνει. Όμως εδώ πρέπει να δούμε τις ευθύνες των τοπικών φορέων, τις ευθύνες των πολιτών που έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας. Εμείς περιμένουμε την τελική απόφαση από το Συμβούλιο Επικρατείας, γιατί δυστυχώς δεν μπορούσαμε πιο μπροστά να κάναμε οτιδήποτε. Τα χρήματα υπάρχουν για την ολοκλήρωση της παράκαμψης σελούντα, όμως δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια νέα επαναδημοπράτηση του έργου εάν δεν ληφθούν οι δικαστικές διενέξεις. Επίσης για το Κουτσουρά πρέπει να πω ότι πληρώσαμε από δικά μας έσοδα 880.000. Επίσης πληρώνονται αυτή την περίοδο και άλλα χρήματα στους ανθρώπους που έχουν να πάρουν από τις απαλωτεριώσεις και επίσης γίνεται και ένα άλλο έργο για ολοκλήρωση της παράκαμψης Κουτσουρά που είναι από εθνικούς πόρους και αυτό το έργο βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης. Πιστεύουμε ότι μέχρι το αργότερο Μάιο-Ιούνιο το έργο αυτό θα έχει ολοκληρωθεί. Πρέπει να δούμε την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και μετά αμέσως θα δούμε ποια είναι η απόφαση, γιατί δεν γνωρίζουμε ποια είναι η απόφαση, θα δούμε ποιες θα είναι οι κινήσεις. Αλλά αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω ότι η χρηματοδότηση υπάρχει για να γίνει αυτό το αναγκαίο έργο για την περιοχή της Σελούντα. Στο 2013 είδαμε καλά αποτελέσματα για την Περιφέρεια Κρήτης όσον αφορά τα έργα. Ποιο είναι το όραμά σας τώρα με τη νέα χρονιά που συνεχίζει η δύσκολη συγκυρία, πώς θα κινηθεί ο θεσμός της περιφέρειας? Εμείς έχουμε προγραμματίσει και για το 2014 να απορροφήσουμε κοντά στα 100 εκατομμύρια από πλευράς ευρωπαϊκών πόρων. Διότι μας μένουν ακόμα 200 εκατομμύρια, άρα 100 και 100 μπορούν να πάμε 14-15. Παράλληλα όμως είναι και μια χρονιά που θα ξεκινήσει το νέο ΕΣΠΑ. Εμείς από την πλευρά τη δική μας είμαστε πανέτοιμοι και πρέπει να πούμε και ένα, για άλλη μια φορά τα συγχαρητήρια που πήραμε από τον Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής, τον κύριο Χαν, για το πρόγραμμά μας και την πρότασή μας, η οποία πρότασή μας θα βασίζεται σε κάποιους άξονες. Οι άξονες αυτοί είναι ο πρωτογενής τομέας, ο τουριστικός τομέας, ο πολιτισμός, ο αγροτοδιατροφικός, η έξυπνη εξειδίκευση, μαζί με τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα που πρέπει επιτέλους να δώσουν στην τοπική οικονομία ένα
αποτέλεσμα καλύτερο από ό,τι υπήρχε μέχρι σήμερα. Είμαστε σε διαβούλευση με όλα τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης και έχουμε μια πολύ καλή πρόταση και εκτιμούμε ότι θα είμαστε από τις πρώτες περιφέρειες της χώρας που θα υποβάλει πρόταση στο νέο ΕΣΠΑ και θα μπορούμε να χρηματοδοτηθούμε άμεσα. Γιατί το 2014 θα έχει έργα και του προηγούμενου ΕΣΠΑ και του νέου ΕΣΠΑ. Άρα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και εδώ οφείλεται βέβαια να πούμε ότι να είναι σε εγρήγορση οι φορείς υλοποίησης των έργων για να έχουν ολοκληρωμένες μελέτες, να υποβάλουν προτάσεις. Εμείς θα έχουμε συναντήσεις με όλους τους Δήμους που κάνουμε και όλο αυτό το χρονικό διάστημα, με όλες τις αντιπεριφέρειες της Κρήτης, για να μπορούμε να είμαστε πανέτοιμοι και ως περιφέρεια με τα έργα τα οποία εμείς θέλουμε να εντάξουμε, να μπορούμε πραγματικά να είμαστε από τις πρώτες περιφέρειες της χώρας που θα εντάσσουν έργα. Αυτό ήταν η επόμενη ερώτηση. Συμβουλές στην τοπική αυτοδιοίκηση για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει αποδείξει ότι παρά τις δυσκολίες, παρά τις περικοπές, και ο πρώτος βαθμός και ο δεύτερος βαθμός, και η Δήμη και η Περιφέρεια μπόρεσαν και ανταποκρίθηκαν και στάθηκαν. Γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση είναι αυτή που έρχεται πιο κοντά στα προβλήματα του πολίτη. Λύνει, επιλύει και είναι σε άμεση συνεργασία με τους πολίτες. Εμείς έχουμε μια άριστη σχέση με όλους τους Δήμους της Κρήτης, αλλά και όλους τους φορείς που υλοποιούν προγράμματα, να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε για να ξεμπλοκαριστούν κάποιες διαδικασίες οι οποίες είναι και χρονοβόρες και γραφειοκρατικές και δύσκολες. Υπάρχει καλή συνεργασία, το αναγνωρίζουν εξάλλου όλοι οι Δήμαρχοι της Κρήτης και τα Δημοτικά Συμβούλια, ότι η Περιφέρεια μπαίνει μπροστά σε πάρα πολλά θέματα, διεκδικεί, υλοποιεί, οραματίζεται και θεωρώ ότι και τη νέα χρονιά θα πάμε πάρα πολύ καλά.